λευκή νύχτα στη Σάμο απόψε, αλλά μια λευκή ημέρα ξημερώνει και ξημέρωσε στο Κάουνας της Λιθουανίας για τη Σάμο με την Βάλια Νιτσόλα. Έχουμε κοντά μας την νικήτρια, τη Χρυσή Ολυμπιονίκη, να πούμε, και τους γονείς της, αλλά και τη γιαγιά της. Να μας πει δύο λόγια για το πώς ένιωσε η Βάλια όταν πήρε το χρυσό μετάλλιο. Βάλια. Ένιωσα μεγάλη περηφάνεια, ήταν κάτι που δεν το περίμενα, το αποτέλεσμα αυτό ήταν κάτι που ξεπέρασε τις προσδοκίες μου, τις δυνατότητές μου. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό και βάζω καινούργιους στόχους. Βάλια, θα ξανάρθω σε σένα. Να πάμε στον πατέρα σου όμως να μας πει δύο λόγια, γιατί πράγματι πρέπει να κουράστηκε πάρα πολύ όλον αυτόν τον καιρό. Κύριε Νιτσόλα. Μα κούραση δεν υπάρχει, απλώς υπάρχει μια υπερηφάνεια. Είμαστε ευχαριστημένοι, ευτυχισμένοι με το αποτέλεσμα. Δεν περιμέναμε, μας ήρθε όμως και το γευόμαστε. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Που ένα καμάρι θα έχει Σάμος από εδώ και πέρα, τουλάχιστον στους αγώνες της ιστιοπλοείας. Κυρία Νιτσόλα, δύο λόγια από εσάς για την κόρη σας. Καλησπέρα. Οι στιγμές είναι μοναδικές. Η συγκίνηση είναι πολύ δυνατή. Εγώ έχω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που χαίρονται μαζί μας. Γιατί πραγματικά αυτό το Σάμος Γκρις είναι αυτό πιστεύω που έκανε όλους να νιώθουν την νίκη δική τους και όχι μόνο ατομική και μόνο της Βάλιας. Ευχαριστώ και πραγματικά χαίρομαι που το όραμα του νου που οραματίστηκε, που ονειρεύτηκε τους αγώνες, έγινε πραγματικότητα και βλέπω ότι η αλληλεγγύη και η συναδέρφωση έφτασε και στο νησί μας. Αυτό. Σε ευχαριστώ λίγο όμως η γιαγιά, έτσι για την εγγονή της. Η γιαγιά. Ένα διαμάντι. Ένα παιδί που δεν υπάρχει. Η Παναγία και ο Χριστός να το έχει σιδερένιο και όσοι τα αγαπάνε, να εύχομαι να είναι όλοι καλά. Οι γονείς είναι πάρα πολύ καλοί και θα το αναδείξουν στη ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η γιαγιά του μεγάλωσα, του καμάρωσα και απόψε έχω τον άνδρα μάρουστον και ήρθα να είμαι δίπλα του. Εμείς όμως όλοι Σάμος είμαστε με τη Βάλια και από εδώ και πέρα η Βάλια θα έχει εμάς να τη δίνουμε κουράγιο, να τη χειροκροτούμε. Βάλια, συγχαρητήρια. Πες μας, μόλις βγήκες πρώτη, τι ήρθε στο μυαλό σου? Πιστεύω πως ανταπέδωσα στους γονείς μου και σε όλους αυτούς που με στήριξαν ό,τι μου έδωσαν όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους τρεις προπονητές μου που είχα όλα αυτά τα χρόνια και με βοήθησαν να φτάσω εδώ που έφτασα. Τον κύριο Τσουμάκη, τον κύριο Αποστόλου και την κυρία Ξανθάκη. Βαλιά, εύχομαι να είσαι πάντοτε στο ψηλότερο βάθρο, έτσι με την ταπεινότητα και αυτή με τη ευφροσύνη που δείχνεις. Συγχαρητήρια Βάλια, ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και όλοι Σάμος θα είμαστε μαζί σας. Κύριε Νιτσόλα, έτσι δύο λόγια. Δεν ξέρω, εγώ νιώθω πολύ περήφανος σαν Σαμιώτης. Πιστεύω ότι η περηφάνεια είναι ολωνών μας. Όχι μόνο της Σάμο αλλά και της Ελλάδας, γιατί ένα παιδάκι προερχόμενο από συνθήκες άσχημες, μπορώ να πω, χωρίς να υπάρχει καμία υποστήριξη, έφτασε στο αποτέλεσμα που έφτασε. Βέβαια, ευχαριστούμε όλους γιατί όλοι συμμετείχαν σε αυτό, αλλά πάνω απ' όλα οι τρεις προπονητές που τις έδωσαν την αγάπη, καταρχάς να αποβάλει το φόβο της θάλασσας, του Νίκο τον Τζουμάκη που τον ευχαριστώ γιατί ήταν ο προτεργάτης αυτής της όλης υπόθεσης, και οι υπόλοιποι που τη βοήθησαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νιτσόλα. Συγχαρητήρια, κοπέλα μου. Να είσαι πάντοτε καλά, γερή και δυνατή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.